Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μία πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκυπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο «Ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης» του Αρχιμανδρίτη και νυν Μητροπολίτη Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου Αντωνοπούλου, εκδόσεις Ακρίτας. Εν κόπης περισσοτέρος. Ο ίδιος δεν λογάριαζε κόπους και θυσίες για χάρη των πνευματικών του παιδιών. Υπηρετούσε με τέτοια αυταπάρνηση το λαό του Θεού που σου έδινε την αίσθηση ότι δεν σκεπτόταν καθόλου τον εαυτό του. Τον έκανε κουρέλι, τον έκανε κομμάτια, τον έδωσε και τον μοίρασε σε όλους. Πολλές φορές τον επισκέπτονταν τα πνευματικά του παιδιά και καθόταν ώρες ολόκληρες μαζί τους, εξομολογώντας, μιλούντας, συμβουλεύοντας. Τον έβλεπα να πιάνει το κεφάλι του από τον πονοκέφαλο και να δείχνει καταβεβλημένος ή να ταλαιπωρείται από δύσπνοια. Τον λυπούνταν και του έλεγαν «Πατέρα, σας κουράσαμε». Ξέχναγε τους πόνους και πεταγόταν. «Όχι, όχι παιδί, δεν με κουράζετε εσείς. Τα παιδεία άμι έδωκεν ο Θεός». Το 1957 αρρώστησε άσχημα από υπερκόπωση, η οποία του δημιούργησε διπλοπία. Τα πνευματικά του παιδιά τον μετέφεραν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Δεν υπήρχαν κρεβάτια και τον έβαλαν στο διάδρομο. Και πάλι επενέβησαν τα πνευματικά του παιδιά, έκαναν έρανο και τον μετέφεραν σε θάλαμο. Στο νοσοκομείο κοινωνούσε καθημερινά από τον ευλαβέστατο και μακαριστό ήδη πατέρα Ελπίδιο. Εκείνο συλλευόταν και ο πατέρας Χι Μη, που γνώρισε το γέροντα και εντυπωσιάστηκε. Διηγείται ο ίδιος. Νοσηλευόμουν στον Ερυθρό Σταυρό και μόλις είδα το γέροντα σκύρτησε η καρδιά μου. Τον έκανα πνευματικό. Μια φορά που έλειπε ο πατέρας Ελπίδιος πήγα να τον κοινωνήσω. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ευλάβειά του. Σηκώθηκε από το κρεβάτι, έπεσε χάμω. Είπε την ευχή «Πιστεύω Κύριε και ομολογώ». Κοινώνησε με φόβο και τρόμο. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Αργότερα διορίστηκα εφημέριος στον Ερυθρό. Οι λειτουργίες γίνονταν πολύ πρωί για να προλαβαίνουν οι αδελφές να εκκλησιάζονται. Τελειώναμε στις 7 π.μ. και εγώ έφευγα γρήγορα για το Μαρούσι να προλάβω τη λειτουργία στην Εραντζιώτισσα. Ο γέροντας, επειδή διάβαζε πολλά ονόματα στην προσκομιδή, έβαζε τους ψάλτες ή τον νεοκόρο να διαβάζουν ψαλτήρια, κανόνες κλπ. Έτσι τον προλάβαινα στην προσκομιδή. Μου έδινε ένα πετραχύλι και διάβαζα και εγώ ονόματα και είχα την ευκαιρία να τον βλέπω να λειτουργεί, που ήταν
συγκλονιστική εμπειρία. Όταν τέλειωσε η θεραπεία στον Ερυθρό, ο γιατρός του συνέστησε ξεκούραση. «Πατέρα Θανάση, έχεις πάθει υπερκόπωση και πρέπει να κάνεις οικονομία στις δυνάμεις σου, γιατί πάλι θα επηρεαστούν τα νεύρα του εγκεφάλου και θα έχεις προβλήματα». «Το καταδύναμην, θα προσπαθήσω να ξεκουραστώ», απάντησε ο γέροντας. Όταν επέστρεψε στην Ερατζιώτισσα, τα πνευματικά του παιδιά προσπάθησαν να τον πείσουν να τηρήσει τις ιατρικές εντολές και να βάλει κάποια όρια. «Γέροντα, πρέπει να ξεκουραστείς. Δεν είναι ανάγκη κάθε μέρα να εξομολογείς. Βάλε ένα συγκεκριμένο ωράριο, 2 ή το πολύ 3 ώρες την εβδομάδα για να δέχεσαι. Αρκετά είναι». Δεν του άρεσε η πρόταση. «Ναι, αλλά θα έρθει καμιά ψυχή που έχει ανάγκη και θα φύγει έτσι. Θα έχουμε ευθύνη». Τελικά τον έπεισαν. Έγραψαν μια πινακίδα ότι ο πατέρας Αθανάσιος θα δέχεται για εξομολόγηση 3 φορές την εβδομάδα και την τοποθέτησαν στην πόρτα της εκκλησίας. Τα πνευματικά του παιδιά ησύχασαν, αλλά ο γέροντας δεν μπορούσε να ησυχάσει. Επαναλάμβανε συνεχώς: «Αν έλθει μια ψυχή που έχει απόλυτη ανάγκη και δει ότι δεν δέχομαι σήμερα, ξέρω κι εγώ τι θα γίνει αυτή η ψυχή. Έχω ευθύνη». Πέρασαν 3 μέρες. Το βράδυ πήγε κρυφά και έβγαλε μόνος του την πινακίδα. Ο νεοκόρος λυπήθηκε και έτρεξε να του το πει: «Πατέρα, έβγαλαν την πινακίδα». Ο γέροντας έκανε τον ανήξερο: «Τι λες, παιδί, την έβγαλαν? Καλά έκαναν. Καλά έκαναν που την έβγαλαν». Ο νεοκόρος κατάλαβε ποιος ήταν ο δράστης. «Πατέρα, εσείς τη βγάλατε. Γιατί το κάνατε αυτό? Πρέπει να ξεκουραστείτε». Και ο γέροντας χαμογελώντας: «Δεν πειράζει, παιδί. Καλά έκαναν που την έβγαλαν». «Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας». Τον πατέρα Αθανάσιο δεν τον ενδιέφερε η σωματική ανάπαυση. Όλη του η ζωή ήταν μια ουσιαστική εσωτερική ανάπαυση. Αναπαύθηκε ο ίδιος και έγινε ο ίδιος ανάπαυση για τους αδελφούς του. Οι άνθρωποι που τον πλησίαζαν δεν έβρισκαν κάτι το απόκοσμο, το υπερφυσικό, το υπεράνθρωπο που εντυπωσιάζει, παραξενεύει και δημιουργεί ήλικο. Ανακάλυπταν κάτι το βαθύτατα ανθρώπινο, ταπεινό, απλό, που δεν αναστατώνει, αλλά φέρνει γαλήνη και παραμυθία. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν προσπάθησε να επιβληθεί με ανθρώπινα κοσμικά μέσα και τεχνικές. Δεν επεδίωξε υψηλά αξιώματα και τίτλους. Δεν ήθελε ούτε είχε εξουσία. Βασίλευε όμως στις καρδιές των ανθρώπων. Και όλοι οι άνθρωποι ήταν στην καρδιά του. Έλεγε: «Η καρδιά μου είναι τόσο μεγάλη που χωράει όλα τα πνευματικά μου παιδιά μέσα». Για όλους ήταν ο πατέρας. Πατέρα τον αισθάνονταν και έτσι τον αποκαλούσαν όχι μόνο τα πνευματικά του παιδιά, αλλά και όλοι οι κάτοικοι του Αμαρουσίου. «Περνάει ο πατέρας», έλεγαν οι Μαρουσιώτες, όταν τον έβλεπαν να περπατάει μέσα στην πόλη και σηκώνονταν όλοι από ευλάβεια. «Θα πάμε στον πατέρα», έλεγαν όσοι πήγαιναν να τον δουν, και οι άλλοι καταλάβαιναν ποιον πατέρα εννοούσαν. Και ο ίδιος στα γράμματά του υπέγραφε: «Ιερομόναχος Αθανάσιος, πνευματικός πατήρ». Εν φόβο Θεού. Η λογική του σύγχρονου ανθρώπου δυσκολεύεται να αποδεχθεί το χωρίο αυτό του Αποστόλου Παύλου και άλλα παρόμοια. Σε πολλά πράγματα κολλάει την ετικέτα της τυπικότητος ή της συντήρησης και ξενιάζει. Ο γέροντας, επειδή ζούσε μέσα στο φόβο του Θεού και βίωνε σε όλο το βάθος του αυτό το «στόμεν ευλαβός εν οίκω Θεού ημών», είχε άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Γιατί ο φόβος του Θεού δεν είναι τροχοπέδι, αλλά κινητήρια δύναμη.
γράφει ο Όσιος Εφραίμος Σύρος. Φόβος Κυρίου, πηγή ζωής. Φόβος Κυρίου, οχύρωμα ψυχής. Φόβος Κυρίου, κυβερνήτης ψυχής. Φόβος Κυρίου, φωτίζει ψυχήν. Φόβος Κυρίου, αύξη αγάπην. Ουκέστηνεν ανθρώπης μίζων του φοβουμένου των Κύριων. Ο φοβούμενος των Κύριων έει και φωτί, οδηγούντι πολλούς εις οδόν σωτηρίας. Δηλαδή, ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής. Ο φόβος του Κυρίου είναι οχύρωμα ψυχής. Ο φόβος του Κυρίου είναι κυβερνήτης ψυχής. Ο φόβος του Κυρίου φωτίζει την ψυχή. Ο φόβος του Κυρίου αυξάνει την αγάπη. Δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων μεγαλύτερος από εκείνον που φοβάται τον Κύριο. Εκείνος που φοβάται τον Κύριο ομοιάζει με φως που οδηγεί πολλούς στο δρόμο της σωτηρίας. Και πράγματι, ο γέροντας ήταν φως και οδήγησε πολλούς στη σωτηρία, γιατί όλη του η ζωή και όλη η ποιμαντική διακονία του εκινήτω μέσα στο φόβο του Θεού. Συνήθιζε μάλιστα να συμβουλεύει: «Χρειάζεται πάντοτε να έχουμε φόβο Θεού και προσοχή, και πάλι προσοχή και φόβο Θεού. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του το θείο φόβο προφυλάσσεται πάντοτε από τις παγίδες και τα δολώματα του εχθρού». Ο Κύριος μη πει αναφέρει: «Η κάθε λέξη του, η κάθε κίνησή του σου έδινε την αίσθηση ότι είχε το φόβο του Θεού. Ανησυχούσε μήπως κάτι δεν το κάνει καλά. Πρόσεχε και το παραμικρό. Ήθελε όλα να γίνουν σωστά, ειδικά στη Θεία Λειτουργία, στα μυστήρια, στις ακολουθίες. Όπως ένας τεχνίτης, για να χτίσει και να βάλει την πέτρα πάνω στην άλλη, θα κάνει κάποιες κινήσεις, θα βάλει κάποια υλικά που φαίνονται δευτερεύοντα. Αλλά στην ουσία δεν είναι, γιατί αν απορρίψει αυτά τα υλικά, δεν μπορεί να γίνει η οικοδομή. Έτσι και ο πατέρας Αθανάσιος, κάθε του κίνηση πίστευε ότι είναι πραγματικότητα και όχι κάτι τυπικό. Ό,τι έκανε το έκανε με πολύ προσοχή και φόβο Θεού. Κάποια φορά τελούσε τη βάπτιση της κόρης μου. Έκανε την κατήχηση και ήλθε η ώρα να φτύσει το διάβολο. Καθόμουν ακριβώς απέναντι μπροστά στην πόρτα. Δεν το θεώρησε απλό. Γυρίζει και μου λέει: «Παραμέρισε από εκεί, γιατί τώρα θα φτύσουμε το σατανά. Άμα μείνεις εκεί, θα φτύσουμε εσένα». Το απλό αυτό γεγονός δείχνει πόσο ζούσε τη στιγμή, ενώ άλλος θα το έκανε τυπικά και μηχανικά. Μια άλλη φορά βγήκε να θυμιατίσει στην ενάτη οδή, την οδή της Θεοτόκου. Εγώ καθόμουν στην καρέκλα. Δεν γνώριζα ότι αυτή τη στιγμή δεν κάθονται. Ο γέροντας, παρόλο που με αγαπούσε πολύ, δεν μου χαρίστηκε. Με πλησίασε και με πολλή ευγένεια μου είπε: «Ξέρεις, παιδί, όχι πως θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά στην οδή της Παναγίας πρέπει να στεκόμαστε όρθιοι». Άλλοτε τον επισκέφθηκαν νεαροί θεολόγοι και τον παρακάλεσαν να τους κάνει ευχέλαιο. Ο γέροντας δέχτηκε. Έβαλε το πετραχύλι του και πριν αρχίσει θέλησε να ξεκαθαρίσει μια σύγχυση και παρεξήγηση σχετικά με το μυστήριο. «Παιδιά, το ευχέλαιο δεν αντικαθιστά την εξομολόγηση». Και άρχισε αμέσως: «Διηγείται ο πατέρας Νι Γάμα που ήταν παρόν. Δεν θα ξεχάσω τον τρόπο που διάβαζε τις ευχές. Με πολύ προσοχή, με φόβο Θεού. Η κάθε λέξη για αυτόν είχε σημασία. Τη ζούσε και δεν την περνούσε έτσι. Ειδικά το «Δέσποτα Θεέ, ελέησον τους δούλους σου» το έλεγε με ένταση, με τόνο παρακλητικό». Εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ιδιαίτερα αυστηρός ήταν στο θέμα της σεμνότητας και ειδικότερα της ενδυμασίας των γυναικών. Δεν ήθελε να γίνονται αιτία σκανδαλισμού. Όπως λέει ένα πνευματικό του παιδί, ήταν αυστηρός αλλά αγαπητός, γιατί παρόλη την αυστηρότητα δεν πρόσβαλε τον άλλον. Μιλούσε με ευγένεια, περιφραστικά, για να μην λυπήσει και προκαλέσει αντιστάσεις.
Αυτή ήταν πάντοτε η διαγωγή του. Σε σπάνιες περιπτώσεις ξεπερνούσε αυτό το όριο, όταν συναντούσε ανέδεια. Έλεγε συχνά, όταν έβλεπε προκλητική εμφάνιση μέσα στην εκκλησία ή βαμμένες γυναίκες να πλησιάζουν να κοινωνήσουν ή να πάρουν αντίδωρο. Αγαπητά μου παιδιά, όπως στη δουλειά μας ή στην υπηρεσία μας φοράμε ειδικά ρούχα, έτσι και εσείς εδώ, να έχετε για την εκκλησία ένα ειδικό σεμνό ρούχο και να μην έρχεστε με βαμμένα χείλη να κοινωνήσετε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά εδώ θα έρχεστε με φόβο Θεού, με ευλάβεια, με σεμνότητα, όπως μας παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. «Ως αυτός και τας γυναίκας εν καταστολή κοσμίω, με τα εδούς και σοφροσύνης κοσμίνε αυτάς, μη εν πλέγμασιν ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ηματισμό πολυτελή, αλλό πρέπει γυναιξίν επαγγελωμένες θεοσέβιαν διέργων αγαθών». Τα πνευματικά του παιδιά αναφέρουν πολλά χαριτωμένα περιστατικά γύρω από αυτό το θέμα. Ο γέροντας πάντα έβρισκε ένα όμορφο τρόπο να νουθετήσει. Μια μέρα είδε στο ναό κάποια νέα με κοντό μανίκι. Γυρίζει και της λέει πολύ απλά και φυσικά, «Παιδί, ρίξε μια ζακετούλα πάνω σου, θα κρυώσεις». Κι ήταν καλοκαίρι. Άλλη μέρα τον επισκέφτηκαν τρεις αδελφές. Η πιο μικρή φορούσε κοντή φούστα. Πήγε στο δωμάτιό του, πήρε χρήματα, τους τα έδωσε και με πολύ καλοσύνη τους είπε, «Η φούστα της αδελφούλας σας είναι πολύ κοντή. Ξέρω, δεν θα είχατε χρήματα να πάρετε μεγαλύτερη. Πάρτε αυτά για να τη μακρύνετε». Μια κοπέλα πήγε να εξομολογηθεί. Ήταν υπερβολικά βαμμένη. Στο τέλος της είπε, «Παιδί, ξέρεις τι κάνεις? Όπως ένας μεγάλος καλλιτέχνης κάνει ένα ωραίο πορτρέτο και πάει ο αρχάριος να το διορθώσει, έτσι και εσύ. Αυτό το καλλιτέχνημα του Θεού πας και το διορθώνεις και το μασκαρεύεις». Όλες του οι παρατηρήσεις άλατι ηρτημένες, χωρίς να προσβάλλει, με μια ανυπόκριτη ευγένεια που συγκινούσε τους πάντες και δεν προκαλούσε αντιδράσεις. Ο γέροντας ήταν πραγματικά ευγενική φύση και το τόνιζε αυτό στα πνευματικά του παιδιά. «Παιδί, η χριστιανική πίστη και ζωή είναι ευγένεια, ευγένεια, ευγένεια». «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε πρόσμε». Ο γέροντας έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά και στους νέους. Φερόταν με πολύ στοργή και γλυκύτητα. Στο κελί του είχε μια φοντανιέρα γεμάτη καραμέλες για να φιλεύει τα παιδάκια. Έτσι δημιουργούσε ευχάριστο περιβάλλον και τα παιδιά ένιωθαν σαν στο σπίτι τους. Όταν περνούσε από κάποιες γειτονιές, τα παιδιά τον αναγνώριζαν. Άφηναν το παιχνίδι και έτερχαν κοντά του φωνάζοντας «Περνάει ο Χριστούλης». Του φιλούσαν το χέρι, τον τραβούσαν από το ράσο, δεν τον άφηναν να φύγει. Ο γέροντας χαμογελούσε καλοκάγαθα. Σε άλλη γειτονιά, όταν τον έβλεπαν, ανέβαιναν στα δέντρα, έκοβαν φρούτα και του τα έδιναν με μια χαριτωμένη παιδική αθωότητα. Ο γέροντας τα δεχόταν, αλλά μέχρι να φτάσει στην Ερατζιώτισσα, τα μοίραζε στους εργάτες που συναντούσε στο δρόμο. Μέσα στην εκκλησία είχε τον τρόπο να ειρηνεύει τα παιδιά, ειδικά την ώρα της Θείας Κοινωνίας, και μόνο το βλέμμα του ήταν αρκετό να τα ηρεμήσει. Και αν οι γονείς έλεγαν «Έλα, θα πάρεις γλυκό ή χρυσό δοντάκι», ο γέροντας τους διόρθωνε, «Όχι παιδί, ο Χριστός είναι, το Χριστό θα πάρεις». «Η κόρη μου», λέει η κυρία Μη Λάμδα, «φοβόταν πολύ όταν την πήγαινα στην εκκλησία. Δεν ήθελε να δει ιερέα καθόλου, ούτε μπορούσε να την κοινωνήσω. Παρόλο που την πήγαινα συνεχώς για να συνηθίσει, αντιδρούσε και έκλαιγε. Δεν ήξερα τι να κάνω». Μια Κυριακή την πήγα στην Παναγία, Μητρόπολη Αμαρουσίου. Ο εφημέριος πατέρας Γιώτα παραξενεύτηκε. «Μα τι του έκανες του παιδιού και αντιδρά έτσι? Δεν το πας στον πατέρα Αθανάσιο?» «Πράγματι, το πήγα». Ο γέροντας το κοίταξε με πολύ τρυφερότητα,
το σταύρωσε και από εκείνη την ημέρα το παιδί ηρέμησε. Μέσα το ιερό της νερατζιώτισσας γέμιζε από παιδιά. Ήταν στενός ο χώρος και ο γέροντας αποφάσισε να λάβει μέτρα. «Θα αντίνονται μόνον όσοι έρχονται πρώτοι». Και άρχισε ο ανταγωνισμός. Τα παιδιά για να προλάβουν έρχονταν πρωί-πρωί πριν χτυπήσει η καμπάνα και πριν βγει ο γέροντας. Ο πατέρας Αθανάσιος μοίραζε στους πρώτους τις στολές. Παρόλο που ήταν τόσο αγαπητός, δεν χαριζόταν όταν άκουγε την παραμικρή φασαρία. Νουθετούσε με πολύ αγάπη και επέβαλε την ησυχία. Τις περισσότερες φορές αρκούσε και μόνον ένα βλέμμα. Ήταν η καλύτερη παρατήρηση, σαν να έλεγε χίλιες λέξεις. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Και ο οφθαλμός παιδευτού σιωπόσα διδασκαλία». Δηλαδή και το βλέμμα του δασκάλου είναι διδασκαλία χωρίς λόγια. Χαιρόταν πολύ όταν κάποιο από τα παιδιά ήθελε να μάθει να ψέλνει. Τα ενθάρρυνε, καθόταν με ενδιαφέρον να τους μάθει το τυπικό, να τους βοηθήσει να μάθουν δύσκολες λέξεις ή να τους ερμηνεύσει τη σημασία τους. Τις καθημερινές πολύ συχνά έβλεπε κανείς να τον βοηθούν στο αναλόγιο μικρά παιδιά. Μερικά παιδιά περνούσαν κάθε πρωί πριν πάνε στο σχολείο για να πάρουν την ευχή του. Ιδιαίτερα όμως όταν έγραφαν διαγωνισμούς, τότε θα περνούσαν απαραίτητος. Ο γέροντας χαμογελούσε και έλεγε στους μεγαλύτερους, «Είδες, τα παιδιά είναι πονηρά, τώρα που έχουν εξετάσεις έρχονται να πάρουν ευλογία για να γράψουν καλά». Ιδιαίτερη προσοχή και αγάπη έδειχνε στα παιδιά που προσέρχονταν στην εξομολόγηση. Τα αντιμετώπιζε υπεύθυνα, με μια έξοχη δεξιοτεχνία. Ο πατέρας Αλφα Φι θυμάται. Η πρώτη μου εξομολόγηση ήταν σε αυτόν. Ένα απόγευμα μαθητής Τετάρτης Δημοτικού με πήρε από το χέρι γιαγιά μου και με πήγε στην Ερατζιώτισσα να εξομολογηθεί και αυτή και εγώ. Φοβόμουν και ντρεπόμουν, περιμένοντας δεν ξέρω τι, επιπλήξεις, τιμωρίες, αλλά η αγγελική του μορφή, τα γλυκά του λόγια και η εμφανής αγάπη του μου έδωσαν θάρρος και φτερά και έτσι έγινε σωστή και σωτήρια η πρώτη μου εξομολόγηση. Ο κύριος Αλφα Πι διηγείται. Ήμουν μικρό παιδί και είχα αρχίσει να ψιλοκλέβω. Η μητέρα μου με πήγε στον πατέρα Αθανάσιο. Εντυπωσιάστηκα από τη μορφή του. Εξομολογήθηκα και το ανέφερα το παράπτωμά μου. Δεν θέλησε να το παραβλέψει. Μου είπε με πολύ καλοσύνη λίγα λόγια και αυτό που θυμάμαι είναι ότι έφερε ως παράδειγμα τον Ιούδα, ότι κλέπτης ειν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα ευάσταζεν. Μου το είπε με τέτοιο τρόπο που από εκείνη τη στιγμή σταμάτησα να κλέβω. Μου είχε κάνει εντύπωση η διάκρισή του και η ελευθερία του. Άλλοτε πάλι η μητέρα μου τον επισκέφθηκε γιατί είχε πρόβλημα με τον αδελφό μου που αντιδρούσε σφόδρα για την εκκλησία. Πήγε απελπισμένη στον πατέρα Αθανάσιο. Με απλές κουβέντες την καθησύχασε. «Παιδί, με τη βία δεν κερδίζεις τίποτα. Να μην τον πιέζεις και να μην τον στέλνεις με το ζόρι. Άφησέ τον ο ίδιος να αποφασίσει». Ο γέροντας, κατά το λόγο του Κυρίου, έμοιαζε με τα παιδιά και είχε μαζί τους μια τόσο όμορφη επικοινωνία. Γι' αυτό και στη μνήμη όλων αυτών των παιδιών μένουν ανεξίτηλα τα λόγια του, αλλά κυρίως η στοργή και η αγάπη του. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε όμως και στην επόμενη εκπομπή με τον ιερομόναχο Αθανάσιο Χαμακιώτη. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.
πατέρων σοφία και παράδοση. Μία πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκυπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.